Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου γονείς παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό Οδείο, καταγγέλλοντας τη μεθόδευση της αύξησης των διδάκτρων σε αυτό μετά από απέτηση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών οδείων της πόλης. Ερχόμαστε εδώ προκειμένου να σταματήσουμε τα ιδιωτικά οδεία στην πίεση που ασκούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αυξήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τα δίδαχτα των παιδιών μας στο Δημοτικό Οδείο του Ηρακλείου. Πόσο είναι τα δίδακτρα τώρα για ένα παιδί στο Οδείο και πόσο επιδιώκεται να είναι η αύξηση? Το κατώτατο με 450 ευρώ, χωρίς καμία έκπτωση κτλ. Σε αντίθεση με τα ιδιωτικά οδεία, όπου είναι αρκετά υψηλότερα. Και εγώ αυτή τη στιγμή με τρία παιδιά πληρώνω 800 ευρώ το έτος. Δεν είναι λίγα χρήματα που λένε, είναι σημαντικά χρήματα για να μπορεί να συντηρείται αξιοπρεπώς το Οδείο και να έχει αυτή την ποιότητα την οποία ξεχωρίζει, ενώ στα ιδιωτικά θέλω τουλάχιστον 1.800 με 2.000 ευρώ το χρόνο. Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Γιαλιτάκη, που γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δέχεται απειλές από γονείς ο ίδιος αλλά και μέλη της οικογένειάς του. Το θεωρώ αδιανόητο. Το 2020 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και θα μιλήσω για τον εαυτό μου, να δεχόμαστε απειλές από γονείς. Το όνομα, το αποστολέα των μηνυμάτων είναι στη διάθεση του Προεδρείου και ουσιαστικά να απειλούν και βάζουν και εμπλέκοντας μάλιστα και μέλη της οικογένειάς μου. Επί προσωπικού μίλησε και ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, σημειώνοντας πως καθοδηγούμενοι διαμαρτυρόμενοι γονείς τον κατηγορούν ότι είναι υπέρ της αύξησης των διδάκτρων, πράγμα που όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος δεν ισχύει. Μας κατηγόρησαν ότι θέλουμε να αυξήσουμε τα τέλη, όχι βέβαια τα τέλη, θέλουμε να μπουν με κριτήρια. Δεν είναι το μαγαζί κανένας. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και το ζήτημα της διαμόρφωσης του τέλους ύδατος άδρευσης. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής προέβλεπε τη μεταφορά της υπηρεσίας άδρευσης από τη ΔΕΙΑΗ στο Δήμο. Χρειάζεται, είναι για το καλό της ΔΕΙΑΗ κυρίως, αλλά και της ίδιας της άδρευσης αυτή η μετάβαση. Βασκιάζει όμως σε μια περίοδο που δεν είχαμε τους ανθρώπινους πόρους για να το υποστηρίξουμε όπως θα θέλαμε. Αυτό που εμείς ως οικονομική υπηρεσία θα καταβάλουμε κάτι με αυτή την προσπάθεια είναι η εισπραξιμότητα. Έχει εδώ ένα τέρος ελέγχου υδρομέτρου 12 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το τέρος ελέγχου υδρομέτρου. Δηλαδή, όταν πάει ένας 30-40 σε ένα κολεκτέρι υδρόμετρα, θα βάλει τέρος. Τελειώς 300-300 ευρώ. Να γεννηθώ και να βοηθήσουν έργα προς τη Φοινικιά και προς ευρύτερες αγροτικές περιοχές, ώστε πραγματικά να ξεπεράσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει και με την ποιότητα και με το κόστος. Σήμερα αυτό που φαίνεται και από αυτή την εισήγηση, φαίνεται όχι η προχειρότητα όπως είπε ο κ. Μηδιαρός, φαίνεται η κατεύθυνση, η στρατηγική που λέει ότι σήμερα οτιδήποτε υπηρεσία θέλει ο πολίτης θα πρέπει να πληρώνεται. Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με τη λαϊκή συσπήρωση να καταψηφίζει και τις παρατάξεις Λιγερού και Ινιωτάκη να ψηφίζουν Λευκό.